Την προσπάθεια του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών Στοργή στηρίζουν από κοινού ΕΣΑΚΕ και ο ΨΑΚ Εμπράκτος. Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής του μπάσκετ, Γιώργος Αλφατζάκης, συνοδευόμενος από παίκτες του Άρη, του ΠΑΟΚ και αντιπροσωπεία των προπονητών μπάσκετ, επισκέφτηκαν το παιδοογκολογικό τμήμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δίνοντας τα χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και όχι μόνο αυτές τις μέρες. Ευελπιστούμε ότι πλέον ο ΕΣΑΚΕ από εδώ και πέρα θα στηρίξει όλα αυτά τα ιδρύματα, τα οποία επιτελούν ένα συλλογιστικό έργο. Μαγάρι να μπορούσαν όλοι να βρεθούν κοντά στα παιδάκια αυτά για λίγα λεπτά, για να καταλάβουν ποια είναι η ουσιαστική αξία της ζωής και σε ποια πράγματα πρέπει να ασχολούμαστε και να μαλώνουμε ίσως καμιά φορά. Σήμερα και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και το φίλο της Στοργής θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη αυτή την οικογένεια του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ για την ευαισθησία που έχουν. Τέτοιες μέρες που είναι και τα παιδάκια χαίρονται. Και ειδικά αυτά τα παιδάκια χαίρονται διπλά. Χαίρονται γιατί βλέπουν τους ήρωές τους, οι ήρωες του μπάσκετ είναι πάντα οι ήρωες των παιδιών. Και δεύτερο γιατί παίρνουν και κάποια δώρα. Οπότε είναι διπλή η χαρά τους. Και τους ευχηθήκαμε, μακάρι με την καινούρια χρονιά, να φύγουν όλα και να πάνε στο σπίτι τους. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η οικογένεια του μπάσκετ πρόσφερε δύναμη στα καρκινοπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους στη μάχη που δίνουν. Η οικογένεια του μπάσκετ πάντα όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, προσωπώντας σε όλες τις εκδηλώσεις που υπάρχουν για να μπορέσουν να δώσουν μια ζεστασιά και ένα χαμόγελο, ειδικότερα στις μέρες των εορτών, αλλά νομίζω ότι όλες αυτές τις εκδηλώσεις γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων και νομίζω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά είναι η παρουσία μας και ένα χαμόγελο για να μπορέσουν να περάσουν ευχάριστα, όσο μπορούμε να πούμε ευχάριστα, τις μέρες των εορτών. Ήταν χαρά μας που βρεθήκαμε, δώσαμε ένα χαμόγελο, ευχηθήκαμε στα παιδιά καλές γιορτές και η παρουσία μας θα είναι δεδομένη και η βοήθειά μας πάντα προς αυτά τα παιδιά. Άρης, μια ομάδα η οποία επί 100 χρόνια είναι δίπλα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ειδικά αυτές τις μέρες, τις Άγιες Μέρες που πλησιάζουν, πρέπει να είναι κοντά και στους ανθρώπους που πάσχουν και να προσπαθήσουμε να τους στηρίζουμε και ψυχολογικά και ηθικά, ώστε να μπορέσουν να έχουν το κουράγιο και τη δύναμη να παλέψουν με την ασθένεια που έχουν για να βγουν στο τέλος νικητές. Λίγα δώρα, ακόμα περισσότερα χαμόγελα, με αφετηρία την αγάπη για το μπάσκετ, αλλά κυρίως για τις παιδικές ψυχές.